Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους δρόμους της πόλης των Χανίων πραγματοποίησαν το μεσημέρι φιλόζωοι από ολόκληρη την Κρήτη, διαμαρτυρόμενοι για την κακοποίηση των ζώων. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στο νησί και προκαλεί τεράστια δυσφήμιση του τόπου μας στο εξωτερικό. Παγκρίτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κακοποίηση των ζώων και πορεία στους δρόμους των Χανίων διοργάνωσαν σήμερα το μεσημέρι τα φιλοζωικά σωματεία του νησιού. Το πρόβλημα της κακοποίησης των ζώων στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα οξυμένο και καθημερινά στις φιλοζωικές οργανώσεις φτάνουν δεκάδες καταγγελίες, κυρίως από ξένους τουρίστες. Δικό μας σκοπό είναι να καλύψουμε το πιο πολύ το πρόβλημα που έχουν τους τουρίστες που μας βρουν στο ίντερνετ και έχουμε τεράστια πρόβλημα με ζώα που είναι δηλητηριασμένοι, που είναι πεταμένοι. Τα πράγματα στην Κρήτη είναι από ένα πιο χειρότερο πράγμα στην Ελλάδα και ελπίζουμε με όλα τα σωματεία στην Κρήτη θα βελτιωθεί τα πράγματα σε λίγο. Για τη στιγμή που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα ζώα μπορούν να υποφέρουν, ως ένλογα όντα οι άνθρωποι έχουν ηθική υποχρέωση να τα προστατεύουν και να μην τα κακοποιούν και να τα σέβονται. Είναι σε πολύ μεγάλο πανό ο σκύλος ο οποίος κρεμάστηκε πρόσφατα στο Βαμβακόπουλο και λέμε μετά το σκύλο τι, διότι όποιος κακοποιεί ζώα ή ασκεί βία σε ζώα είναι σίγουρα επιστημονικό αποδεδειγμένο ότι θα ασκήσει βία και θα κακοποιήσει και ανθρώπους. Οι εκπρόσωποι των φιλοζωικών σωματείων είχαν στήσει μπροστά στη δημοτική αγορά σιδερένια βαρέλια σε μια συμβολική πράξη καταγγελίας των απαράδεκτων συνθήκων στις οποίες ζουν αρκετά σκυλιά που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι για τη φύλαξη των κοπαδιών τους. Προσπαθήσαμε να έχουμε κάποια δρόμενα. Θεωρούμε ότι ένα από τα, σε σχέση με τα ζώα συντροφιάς, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νησιού μας, αλλά και σε άλλα νησιά της χώρας, είναι οι τρισάθλιες συνθήκες των ζώων που τα έχουν χειμώνα-καλοκαίρι στα σαπημένα βαρέλια, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Και έτσι προσπαθήσαμε σήμερα να κάνουμε μια προσομοίωση, ας το πούμε έτσι, των βαρελιών. Μετέψαμε βαρέλια, άδεια κουβάδες βρώμικοι, χωρίς καθόλου νερό. Έχουμε φωτογραφίες από ζώα τα οποία είναι στα βαρέλια.